Επιπλέον αύξηση 5% θα λάβουν ξενοδοχό υπάλληλοι από τον Απρίλιο του 2024, ενώ οι εργοδότες υποχρεούνται να αναρτήσουν στο σύστημα εργάνη τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι την διαφάνεια και απομακρύνοντας δυσάρεσες καταστάσεις προηγούμενων ετών. Υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τις προσγύψεις των εργαζομένων που ο εργοδότης πλέον είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει το σύστημα τη ατομικές συμβάσεις εργασίας. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια υπογράφανε μεν ατομικές συμβάσεις οι εργαζόμενοι, αλλά δεν τους, τους δίνανε αντίγραφο, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Τώρα ε, πλέον γίνονται όλα με διαφάνεια λέτε. Ε, πιστεύουμε ότι θα γίνουν με διαφάνεια. Το 2023 είχαμε μία αύξηση 7% από 1 του Απρίλη του 2024 προβλέπεται μέσα από τη σύμβαση για όλες τις ειδικότητε αύξηση του βασικού μισθού κατά 5% και πρέπει να πούμε ότι η σύμβαση αυτή είναι γενικώ υποχρεωτική. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολή αιτήσεων επαναπρόσληψη με του ξενοδοχοϊπαλλήλου να διασφαλίζουν την ίδια θέση εργασία, το δικαίωμα στην προπηρεσία και στην αποζημίωση. Η σχετική διαδικασία γίνεται στα γραφεία του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο, το οποίο θα δέχεται αιτήσεις έως την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου κατόπιν ραντεβού. Όπω δηλώνει ο Νίκο Κοκολάκη, ένα μεγάλο ποσοστό ξενοδοχο δεν επιθυμεί να εργαστεί ξανά στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν την προηγούμενη τουριστική περίοδο. Πρέπει όλοι οι συνάδελφοί μα να έρθουν από το σωματείο και να κάνουν αυτή την αίτηση, διασφαλίζοντα την ίδια θέση εργασία, διασφαλίζοντα την προπηρεσία αλλά και την αποζημίωση λόγω καταγγελία σύμβαση. Εμεί βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι. Ε, πηγαίνουν στους παλιούς εργοδότες εφόσον οι συνθήκες είναι σωστές αλλά υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που αλλάζουν ξενοδοχεία προσπαθώντας να βρουν και καλύτερους μισθούς γιατί δεν είναι όλοι τα ίδια υπάρχουν εργοδότες που σέβονται τους εργαζόμενους και υπάρχουν δυστυχώς και εργοδότες που δεν τους σέβονται δεν, πληρώνουν με τη συλλογική σύμβαση εργασίας όπως προβλέπετε Εργασιακά ζητήματα θα βρεθούν σύντομα στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Ξενοδοχού μεταξύ αυτών το επίδομα προϋπηρεσία, το οποίο δεν καταβάλει μια μεγάλη μερίδα εργοδοτών, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Σωματείου υπάρχει το επίδομα προϋπηρεσίας που πρέπει να δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους γιατί και αυτό είναι ένα κίνητρο, είναι μια επιβράβευση. Υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που το δίνουν, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό δυστυχώς δεν το δίνει και είναι βασικό οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν και να πάνε την προϋπηρεσία που προβλέπεται βάσει της νομοθεσίας να τη βγάλουν από τον ΕΦΚΑ και να τη δώσουν στον εργοδότη που τους ώστε να πληρώνονται και πριν το 12 όπως προβλέπεται.